Αύγουστος 2020, διευθυντές εργοληπτικής εταιρείας στη Λεμεσό καταγγέλουν την επί 13 χρόνια λογίστρια τους. Και αυτό γιατί εκτός από ύποπτες συναλλαγές διαπίστωσαν ότι χιλιάδες ευρώ έκαναν φτερά από τα ταμεία. Μετά την καταγγελία, η 58χρονη υπάλληλος συνελήφθη, επιβεβαιώνοντας ότι όντως υπεξαίρεσε μεγάλα χρηματικά ποσά από την εταιρεία. Συγκεκριμένα παραδέχτηκε ότι πλαστογράφησε πέραν των 270 επιταγών μέσα σε ένα χρόνο συνολικού ύψους 375.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι φαινόταν να έκλειδαν σε τακτά χρονικά διαστήματα επιταγές στις εταιρείες για διάφορα ποσά, τα οποία εξαργύρωναν είτε μέσω άλλων συναδέλφων της είτε προσωπικά και υπηρετούν τα χρήματα. Καθώς επίσης και να είχαν πλαστογραφήσει διάφορα έγγραφα και αποδείξεις της εταιρείας. Το κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε 4,5 χρόνια φυλάκισης για τα δικήματα της πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά τη σύλληψή της πριν από 2 χρόνια, παραδέχθηκε αμέσως ενοχή στις αρχές. Παραχώρησε μάλιστα και τη διόροφη κατοικία της στο μοναδικό περιουσιακό στοιχείο στο όνομά της ως αποζημίωση στην εταιρεία. Η κατηγορούμενη πιέστηκε από την οικογένειά της για οικονομική βοήθεια και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε στην υπεξαίρεση των χρημάτων. Για καθορισμό της ποινής ληφθηκε υπόψη το Λευκό Ποινικό Μητρό της 58χρονης στο γεγονός ότι είναι χείρα εδώ και αρκετά χρόνια αλλά και ότι από το 2008 μέχρι το 2020 που εργαζόταν στην εταιρεία δεν υπέπεσε σε ανάλογο παράπτωμα.